Αναπτυξιακέ παρεμβάσει που αγγίζουν τα 46 εκατομμύρια ευρώ για την περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου με στόχο την αναβάθμιση τη ποιότητα ζωή των κατοίκων προβλέπονται στο πλαίσιο τη Συμφωνία για το Μεγάλο Καλώδιο και την ηλεκτρική διασύνδεση τη Κρήτη με την υπόλοιπη Ελλάδα. Στον απόϊχο των υπογραφών για το καινοτόμο project που εξασφαλίζει την ενεργειακή επάρκεια του νησιού, ο Δήμαρχο τη περιοχή μιλά για μια ιστορική στιγμή για το Μαλεβίζι και στέγεται στα ανταποδοτικά ωφέλη και στα έργα που ήδη έχουν σχεδιαστεί να υλοποιηθούν. Είναι ιστορική στιγμή γιατί αφενός τηρείται και μια δική μας δέσμευση για να είναι το Μαλεβίζι στην πρώτη γραμμή των διαπραγματεύσεων και να διεκδικεί αυτά που τα αναλογούν. Είναι μια ιστορική στιγμή για τον τόπο μας γιατί πλησιάζει η ώρα που θα κλείσουν τα λινοπεράματα. Το μεγάλο αυτό έργο φέρνει ως αποτέλεσμα το κλείσιμο των ρηπογόνων εγκαταστάσεων των λινοπεραμάτων. Και επίση είναι μια πολύ ιστορική στιγμή γιατί ανταποδίδεται στο Μαλεβίζι, δικαιώνεται το Μαλεβίζι ολόκληρη περιοχή, οι δημότε μα, για το φορτίο που έχουν σηκώσει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Σχολικέ μονάδε, αναβάθμιση των συγκοινωνιών, φωτοβολταϊκό πάρκο και εξυγχρονισμό του οδικού δικτύου αποτελούν κάποιε από τι παρεμβάσει που θα πραγματοποιηθούν με προπολογισμό που αγγίζει τα 11 εκατομμύρια ευρώ. Ένα ποσό κοντά στα 35 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθεί στην υπογειοποίηση του καλωδίου από την Κορακιά μέχρι και τη Δαμάστα, μια παρέμβαση που ο ίδιο ο Μενέλαο Μποκία χαρακτήρισε ω αποτέλεσμα διαβουλεύσεων με στόχο το έργο να καταστεί βιώσιμο και να συνεπάρξει χωρί προβλήματα με την τοπική κοινωνία. Οφέλη πάρα πολύ σημαντικά, τη τάξη 46 εκατομμύριων ευρώ. Έρχονται να βελτιώσουν αφενό ένα ποσοστό από αυτά, περίπου 45 εκατομμύρια, βελτιώνουν ουσιαστικά το έργο, κάνοντα το πιο βιώσιμο για, το, για τι τοπικέ κοινωνίε, χωρί να υπάρχει ουσιαστικά καμία όχληση. Υπογειοποιείται το καλώδιο από την Κορακιά μέχρι και τη Δαμάστα. Η μελέτη αρχική δεν το προέβλεπε αυτό. Όμω με τι διεκδικήσει, τα αιτήματα και τι συζητήσει που έγιναν όλο αυτό το διάστημα, καταφέραμε να πετύχουμε αυτέ τι τροποποιήσει και ταυτόχρονα περίπου 11 εκατομμύρια ευρώ θα αποδοθούν σε σημαντικά έργα που έχει ανάγκη η περιοχή, όπω είναι ε, οδική αρτηρία κεντρική του Δήμου μας, Ελευθερίου Βενιζέλου, τα σχολεία, η ανέγερση νέων σχολείων, η ενδοδημοτική συγκοινωνία, ένα πάρκο φωτοβολταϊκό το οποίο θα μα βοηθήσει να αποδώσουμε τα ωφέλη αυτέ στι τοπικέ κοινωνίε, εξοικονομώντα χρήματα και ουσιαστικά μετακυλίοντα τα κέρδη στι τοπικέ κοινωνίε. Αναφορικά τώρα με το παραλιακό μέτωπο και την αξιοποίηση της περιοχής των λινοπεραμάτων, ο Μενέλαος Μποκίας επεσήμανε ότι ήδη έχει ζητηθεί η παραχώρηση της έκτασης στο Δήμο, ωστόσο τα επόμενα βήματα όπως τόνισε θα γίνουν με προσοχή και μέσα από μια μακρά περίοδο διαβούλευσης. Έχουμε ζητήσει την παραχώρησή του στον Δήμο μας, σίγουρα θα υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλε πλευρές. Ένα βήμα όμως τη φορά, μία μάχη τη φορά. Μέχρι σήμερα τα στοιχήματά μας τα κερδίζουμε ένα-ένα με συντονισμό, με μεθοδικότητα, με αποτελεσματικότητα.